Έχουμε γενέθλια σε δύο μέρες, τρεις, κύριε Κυρανάκη. Πριν δύο χρόνια, συγκεκριμένα 22 Ιανουαρίου του 2019, τρία χρόνια, πέρασε ο καιρός. Είστε δύο χρόνια εκεί η κυβέρνηση. Γράφατε στο Twitter, είχατε μια απόδειξη λιανικής πώλησης καυσίμων και γράφατε. Πληρώνετε 80 ευρώ και βάζετε βενζίνη αξίας 26 ευρώ. Τα υπόλοιπα 54 πάνε στους μετακλητές του Τσίπρα, στα μίλια του Quick, στην υγεία του Πολάκη και της Άντης Παπακώστα. Και τότε η βενζίνη είχε και ένα 40, τώρα έχει ένα 80. Τι είναι ψευδές από αυτό που έγραψε? Γιατί τώρα λοιπόν το ερώτημα, γιατί αυτό είναι, σας το θύμισα. Να συμφωνήσουμε ότι αυτό που έγραψα τότε. Σας το θύμισα, δεν ξέρω τώρα αν πηγαίνανε στις τσάντες μιας υπουργού που λέτε. Πάντως γράφατε, πληρώνετε 80. Σας θυμίζω ότι υπήρχε ένα θέμα τότε με τα πάνω στο Υπουργείο για τσάντες. Που έχει γίνει ένα 80, που δεν μπορούμε να πληρώσουμε το ρεύμα και το αέριο, γιατί δεν μειώνεται το φόρο κατανάλωση? Αυτό είναι το ερώτημα. Λοιπόν, αυτό είναι ένα από τα αγαπημένα tweets. Το οποίο είχε πονέσει πολύ την τότε κυβέρνηση. Και από το 2019 που έγινε η Νέα Δημοκρατία κυβέρνηση και μετά, η αλήθεια είναι ότι το χτυπάνε πολύ. Εγώ όμως, κύριε Καραμέρο, δεν είμαι υπουργός για να πάρω τέτοιες αποφάσεις. Έτσι, και έχω ταχθεί πάρα πολλές φορές και προεκλογικά και μετεκλογικά υπέρ της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης, τον οποίο αύξησε ο ΣΥΡΙΖΑ. Τον οποίο με ψήφο των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ αυξήθηκε επί κυβέρνησής του. Έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό, δεν τον παρέλαβε σε ένα χι επίπεδο και τον άφησε εκεί, τον αύξησε. Εγώ, ναι, αλλά η τιμή ήταν 1,40, όχι 1,80 η βενζίνη. Σας το ξαναλέω, αυτή είναι η τιμή της βενζίνης συνολικά. Μην μπερδεύουμε το ήταν φόρο. Ήταν 1,40 τότε. Μην μπερδεύουμε το φόρο επί των καυσίμων. Ωραία, την τιμή της βενζίνης. Η ακρίβεια. Άλλο η αξία, αν προσέξετε τι λέει η δήλωση, το κείμενο. Κάνω κριτική στην υπέρογγη αναλογία των φόρων επί του προϊόντος, επί του καυσίμου εν προκειμένου. Όταν η οποία παραμένει και έχει αυξηθεί, έτσι. Εγώ σας προκαλώ σήμερα να πάτε να βάλετε ένα ίδιο 80 ποσό. Ευρώ βενζίνη. 80 ευρώ τον ίδιο τύπο βενζίνης και μάλιστα από ένα ίδιο βενζινάδικο για να πάρετε και την απόδειξη που έχει την αναλογία. Να δείτε, είναι ίδια. Ναι. Όχι, έχουμε κάνει συζήτηση με τον κύριο Κεγέρογλου κοινοβουλευτικά. Αυτό είναι το τότε ένα μου έκανε κριτική ο κύριο Ζαχαριάδη. Και είχα φέρει στα πρακτικά τη Βουλή μία απόδειξη. Τώρα θα μειώσετε το φόρο κατανάλωση. Η οποία έδειχνε ότι η αναλογία φόρου επί του καυσίμου είναι μικρότερη. Έτσι, πρώτον. Δεύτερον, η Νέα Δημοκρατία και είναι μειώσει. Ποια είναι η τιμή και όσο έχει τιμή σήμερα, γιατί πρέπει να τα βλέπετε. Για να απαντήσει. Πρέπει να βλέπετε και τις τιμές. Να απαντήσει το ερώτημα και μετά να πάω και στον κύριο Γιαρόγλου, παρακαλώ, να μιλήσει και εκείνο και μετά εσείς και η Καλαμαθία. Έχει μειώσει η Νέα Δημοκρατία από τότε που ανέλαβε η διακυβέρνηση της χώρας μέχρι σήμερα και έχει καταργήσει πάνω από 30 φόρους. Μειώσει και καταργήσει μαζί. Άρα λοιπόν οι Έλληνες συνολικά πληρώνουν πολύ λιγότερους φόρους από ό,τι πλήρωναν επί ΣΥΡΙΖΑ. Και επίσης πρέπει να συγκρίνει κανείς με τους φόρους που πληρώνει και τις υπηρεσίες, τις κρατικές παροχές που παίρνει σε αντάλλαγμα. Για παράδειγμα, η εξωτερική πολιτική του κύριου Quick, που του κάνω κριτική στη συγκεκριμένη δήλωση, θεωρώ ότι στην πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών ήταν υποδέστερη από την εξωτερική πολιτική που ασκεί ο κύριος Δένδιας, για παράδειγμα. Δεν ήταν υπουργός. Η ασφάλεια της κυρίας Παπακώστα και του κυρίου Τόσκα ή του κυρίου Τόσκα ήταν πολύ χειρότερη αυτή που πλήρωναν οι Έλληνες φορολογούμενοι τότε σε σχέση με αυτό που τους προσφέρει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Ή για παράδειγμα. Στην ασφάλεια εννοείται. Η παράκληση και κλείστε την εγκληματικότητα. Που κάνω κριτική, ας πούμε, στην υγεία που προσφέρει ο Υπουργός Υγείας τότε Πολάκης. Θεωρώ, κατά τη γνώμη μου, και θεωρώ και κατά την πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών που ασπάζονται αυτή τη γνώμη, ήταν πολύ χειρότερη από τις υπηρεσίες υγείας και τις πολύ αυξημένες ΜΕΘ και τις πολύ αυξημένες προσλήψεις που έχουν γίνει στα νοσοκομεία μας επί της διακυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας με Υπουργό Υγείας τον κύριο Κικίλια, για παράδειγμα, και τον κύριο Κλέα. Λοιπόν, μισό λεπτό. Άρα λοιπόν, συγκρίνουμε τρία πράγματα. Πρώτον, να πάτε να βάλετε σήμερα έναν ίδιο, να πάρετε μια ίδια απόδειξη, να δείτε αναλογία φόρου επί καυσίμου. Δεύτερον, να συγκρίνουμε τους φόρους, η αναλογία φόρων επί του καυσίμου. Πόση αξία καυσίμου πληρώνεις, γιατί άλλο η διεθνής τιμή του πετρελαίου, άλλο οι φόροι που επιβάλλει ένα κράτος επί αυτού του προϊόντος. Συμφωνούμε? Πρώτον. Δεύτερον, να κάνουμε σύγκριση των φόρων συνολικά που πλήρωναν οι Έλληνες πολίτες επί ΣΥΡΙΖΑ και επί Νέας Δημοκρατίας. Και τρίτον, τις υπηρεσίες που παίρνουν σε αντάλλαγμα με τις φόρους που πληρώνουν. Τελεία. Κύριε Γεγέρογλου, σε εσάς. Αυτό που υπόθηκε στις 30 φόρους από τον κύριο Κυρανάκη δεν ισχύει? Είναι ψέμα? Επιτρέψτε μου, κύριε Ξενάκη, αυτό που είπε για τους 30 φόρους που μειώθηκαν. Ισχύει η μείωση αυτή, αλλά είναι στους έμεσους
θα έπρεπε να ξεκινήσει από εκεί που έδωσε τις μεγαλύτερες αυξήσεις ο ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν οι φόροι κατανάλωσης που πιέτουν το λαό. Από εκεί έπρεπε. Όχι μόνο. Και ο φόρος εισοδήματος μειώθηκε, το αφορολόγητο. Και ο corporate, ο εταιρικός φόρος επίσης μειώθηκε, που είναι άμεσος φόρος. Κύριε Καλαμαθιάνε, τι λέγατε, τι πήγατε να πείτε. Τώρα, ειλικρινά πιστεύουμε ότι αυτά είναι επαρκή τώρα. Άμεσος φόρος. Ειλικρινά πιστεύουμε ότι μπορούν να αντιμετωπίσουν αυτά την ακρίβεια, την τεράστια. Όχι, εγώ το αναφέρω απλώς επειδή υπόθηκε από τον κύριο Κυρανάκη. Δεν γίνεται. Χρειάζεται. Είναι απαραίτητα τα επιπλέον. Δεν μπορούν να επιβιώσουν, δεν μπορούν να πληρώσουν οι άνθρωποι. Ούτε τα νοικοκυριά, ούτε επιχειρήσεις. Πρέπει να το καταλάβουν. Είναι 30 μειώσεις και καταργήσεις φόρων. Άρα μπορούν να πληρώσουν το ρεύμα. Είναι ένα όπλο κατά της ακρίβειας. Σε συνδυασμό με την επιδότηση από 40-60% για το λογαριασμό ρεύματος. Επειδή με ρωτήσατε. Μαζί με τη μείωση φόρων είναι στο 1,80. Δεν πρέπει να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Εγώ να συμφωνήσουμε σε αυτό. Δεν πρέπει να μειωθεί. Εγώ σας το είπα πριν το πείτε εσείς. Ωραία. Το είπα στον κύριο Καραμέρο. Τρία χρόνια το είχε γράψει. Λοιπόν, το έγραψα, το ξαναείπα και με τα εκλογικά. Δεν πρέπει να μειωθούν. Για να είμαστε δίκαιοι. Για δώστε απάντηση, γιατί αυτά περιμένει να ακούσει ο κόσμος. Λοιπόν, τιμολόγια της ΔΕΗ και συνολικά το πρόγραμμα επιδότησης για την ενεργειακή κρίση που αντιμετωπίζουμε. Είναι συνολικά 400 εκατομμύρια ευρώ. Από 40-60% επιδοτείται η αύξηση σε κάθε τιμολόγιο, σε κάθε λογαριασμό. Και μάλιστα για ανθρώπους που είναι πιο αδύναμοι και είναι στο κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο, η επιδότηση της αύξησης φτάνει στο 90%. 90%. Άρα λοιπόν για τους πιο αδύναμους 90%, για τους υπόλοιπους από 40-60%. Αυτό είναι ένα μέτρο το οποίο... Δεν τα έχουν δει αυτά, κύριε Ανάκη, δεν τα έχουν δει. Οι πολίτες δεν τα έχουν δει. Κύριε Καλαμαθιανέ, ανακοινώθηκαν επίσημα από το Υπουργείο. Αν το αμφισβητείτε, είναι δικό σας. Όχι, να τα δουν. Να τα δουν κιόλας. Ναι, μα προφανώς αφού ανακοινώθηκαν, να τα δουν. Λοιπόν. Υπάρχει κάτι άλλο. Κύριε Καλαμαθιανέ, και βεβαίως. Θεωρείτε ότι η αύξηση του 2%, δηλαδή 50 λεπτά τη μέρα για τον κατώτατο μισθό, είναι εντάξει, αρκεί όχι, για να αντιμετωπίσουν οι πολίτες? Όχι, για τον Πρωθυπουργό ότι θα γίνει επιπλέον αύξηση το Μάιο. Κύριε Κυρανάκη, να σας κάνω ένα πρακτικό ερώτημα. Και έχουμε μειώσει και την εργατική 17,9 στο 13%. Γιατί το λέτε αυτό? Είναι κόσμος που μας να πανηγυρίζουν οι εργαζόμενοι. Γιατί δεν λέτε ότι μειώθηκε η ανεργία? Από το 17% παραλάβαμε, 17,5 από εσάς στο 13,4. Δεν πληρώνουν τους λογαριασμούς. Γιατί δεν το λέτε? Να σας ρωτήσω κάτι. Εγώ δεν αδεχτώ, θα υπάρξει αύξηση του κατώτατου μισθού. Για την ανεργία των νέων στο 40%. Η ανεργία, καταρχάς, ο τρόπος που μετράει την ανεργία των νέων από την Ευρώπη αφορά νέους από 18, από 16 μάλιστα, μέχρι 25 ετών. Μέχρι 25 ετών. Έτσι, όχι γενικά των νέων. Εγώ σας λέω, η ανεργία συνολικά στην Ελλάδα από τότε που παραλάβαμε την εξουσία από εσάς έχει πέσει από το 17,5 στο 13,4. Να συμφωνήσουμε ότι είναι καλό. Γιατί ακούμε παντού από όλα τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και το ακούγαμε και τις προηγούμενες μέρες και από εσάς, κύριε Καλαμαθιανέ, ότι με την πανδημία θα εκτιναχθεί η ανεργία. Μας λέγατε θα εκτιναχθεί η ανεργία. Εκτινάχθηκε ή μειώθηκε? Παραμένουμε όμως